Βαθιά βουτιά στι πανελλαδικές εξετάσει έκαναν σήμερα υποψήφοι από τα Γενικά Λύκεια, που ανάλογα με την ομάδα προς Ανατολισμού, διαγωνίστηκαν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Ε, βέβαια, υπάρχει αγωνία σε όλα τα μαθήματα και στα επόμενα τα λαδία που πνέουν για όλα τα παιδιά, γιατί είναι καθαρίστο το μέλλον του. Τώρα, ό,τι στο πεδίο των ανθρωπιστικών επιστημών, οι υποψήφοι που είχαν προετοιμαστεί καλά θα μπορούσαν αντιμετωπίζοντα με προσοχή τα θέματα να αποδώσουν στα αρχαία ελληνικά τόσο στο γνωστό όσο και στο άγνωστο κείμενο. Οι μαθητέ θα έπρεπε να είχαν να μελετήσει πολύ καλά και τι ερμηνευτικέ παρατηρήσει σε όλε τι ενότητε του διδαγμένου κειμένου και την εισαγωγή. Θα έπρεπε να δώσουν έμφαση και προσοχή στι λεπτομέρειε των εκφωνήσεων, παρά το γεγονό ότι οι εκφωνήσει ήταν ε, με σαφήνεια διατυπωμένε. Και επίση το αδίδακτο κείμενο, ενώ ήταν σχετικά απλό στην προσέγγιση του, όπω και η ερμηνευτική παρατήρηση δεν παρουσίαζε ιδιαίτερε δυσκολίε στην προσέγγιση, ήθελε όμω πολύ καλή γνώση τη γραμματική και του συντακτικού. Θα περίμενα χειρότερα. Τα κείμενα δεν τα περίμενα, αλήθεια, γιατί δεν ήταν στα σιλοσός. Αλλά ήταν βατά, ήταν σχετικά εύκολο το άγνωστο. Στα μαθηματικά εξετάστηκαν οι υποψήφοι τόσο από την ομάδα θετικών επιστημών, όσο και την ομάδα σπουδών οικονομία και υπολογιστών που όπως επισημάνθηκε έκρυβαν κάποιες παγίδες. Παρά το γεγονός ότι σε σχέση με τα περσινά θέματα ήταν πιο εύκολο κάποιος να γράψει μέχρι 15, από το 15 και πάνω, μάλλον για να το πετύχει κανείς, χρειαζόταν να έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Υπήρχαν κάποια προβλήματα με το δεύτερο θέμα που ήθελε ένα ερώτημα, ήθελε κάποια ιδιαίτερη προσοχή. Ε, στο Γ4 είχαμε ένα πρόβλημα το οποίο όμως υπήρχε αντίστοιχο στο βιβλίο, αλλά τα παιδιά μπορούσαν να ανταποκριθούν. Και από το Δ θέμα το γνωστό, το Δ4 το τελευταίο ήταν πολύ υψηλή δυσκολία, ώστε να έχω μια αντίστοιχη διαβάθμιση βαθμολογία όπω πρέπει. Ήταν σχετικά εύκολα. Δηλαδή, θα μπορούσε να γράψει κάποιο κάτω του μετρίου. Είχε εύκολα θέματα, έχει και δύσκολα. Ήταν διαβαθμισμένε δυσκολίε τα θέματα. Οπότε ο καθένα έχει γράψει ό,τι έχει προετοιμαστεί να γράψει. Πιστεύω καλά πήγε. Στη βιολογία, επίση, τα θέματα ήταν αναμενόμενα και με διαβάθμιση δυσκολία. Με του φροντιστέ να σημειώνουν ότι ένα πολύ καλά διαβασμένο υποψήφιο θα μπορούσε χωρί ιδιαίτερη δυσκολία να αποδώσει παρά το γεγονό ότι σε κάποια σημεία χρειαζόταν ιδιαίτερη προσοχή. Ένα θέμα, το γάμα 3 ήταν λίγο παγίδα, κατά τα άλλα, όλα τα υπόλοιπα ήταν αρκετά εύκολα και έφτανε κάποιο σε ένα καλό βαθμό στη βιολογία. Εύκολα, γιατί να πιο δύσκολο να πούμε. Μην... Είναι από αυτά που περιμένατε. Ε, και ναι και όχι. Θα δούμε τώρα. Οι πανελλαδικέ εξετάσει συνεχίζονται αύριο Τετάρτη με του υποψήφιου στο Νεπάλ που διαγωνίζονται στην Ανατομία Φυσιολογία, αρχές Οικονομική Θεωρία, Δίκτυα Υπολογιστών και αρχές Βιολογική Γεωργία. Και την Πέμπτη με τα Γενικά Λύκεια, με τα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική.